Γεια σας gamers, καλώς ήρθατε στο κανάλι, είμαι ο Μίστα και σήμερα έχουμε άλλο ένα επεισόδιο εδώ με τον φίλο μου τον Γιουσάνοφ, εδώ μόνιμος κάτοικος. Τι γίνεται φίλε μου? Καλησπέρα για ακόμη μια φορά εδώ σε αυτό το κανάλι, τι γίνεται, στο τέλος θα αποκτήσω πνευματικά δικαιώματα, θα μου ανήκει το μισό. 50-50 παιδιά, το δίνουμε από τώρα, γράψτε στα σχόλια, ποιος θέλει 50-50 κανάλι, Μίστα στο τέτοιο, στο Γιουσάνοφ. Είναι η ιεροσιλία τώρα να ανακατευτώ σε αυτά. Εμένα είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι κάθε φορά εδώ και πάνω απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, αφού ξέρεις, είμαστε brothers from another mother, ξέρω εγώ, και τα λέμε πολύ ωραία και γουστάρω παρέα και τέτοια να πούμε. Δεν θέλω τώρα να σαλιώσω την κάμερα, να τα κάνω όλα εδώ χάλια, γι' αυτό άσε, μην αρχίσω το τι είμαστε, άσε. Λοιπόν, σήμερα το concept, καταρχάς πριν να ξεκινήσουμε, είμαστε και σε podcast σε όλα τα Google, σε Spotify, Google Podcast, σε Apple Music, σε Amazon Music, είμαστε παντού, μπορείτε να το βρείτε, να το ακούσετε, είμαστε εδώ στο YouTube, οπότε θα βρείτε και προφανώς και links για τα social media του Γιουσάνοφ στο description πάνω-πάνω, θα είναι για το YouTube του, για το TikTok, οπωσδήποτε follow στο TikTok του Γιουσάνοφ, τέλειο content, και Instagram. Έτσι, άφησα, ξέχασα τίποτα? Νομίζω τα κάλυψες όλα, έτσι κι αλλιώς λίγο πολύ αυτά ο κόσμος τα ξέρει. Άμα θέλει να σε στηρίξει θα το κάνει, υπάρχουν τρόποι. Οφείλουμε να τους ενημερώσουμε ότι έχουμε τα links κάτω εκεί για να μπορούν να είναι πιο εύκολα να πατήσουν, έτσι. Και προφανώς κάντε και subscribe, χτυπήστε καμπανάκι για να μην χάσετε Γιουσάνοφ και εμείς τα ξανά κουβέντες και τέτοια. Θα γίνει χαμός, παιδιά. Αυτά που θα ακολουθήσουν δεν θα τα πιστεύετε στα μάτια σας. Εγώ μόνο αυτό λέω και από εκεί και πέρα κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε. Εμείς προειδοποιήσαμε. Το πέταξε το κουκαλάκι, τώρα όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, σήμερα concept. Θα μιλήσουμε για τα games, όχι καλύτερα, για τα πιο αναμενόμενα games του 22. Για εμάς όμως, τι περιμένουμε εμείς να παίξουμε το 22. Και ξεκινάμε κατευθείαν χωρίς άλλη καθυστέρηση με το Elden Ring. Πάμε! Δεν μπορώ. Εγώ τα έχω πει για τον Μιγιαζάκη, τον δημιουργό του Elden Ring, ότι ο τύπος έχει ψυχολογικά προβλήματα. Στην εφηβεία του πολύ πιθανό τον είχαν κλειδωμένο σε κάποιο υπόγειο και ταΐζόταν με τουρσί μια φορά τη βδομάδα. Όλο αυτό του βγήκε σε καλό όμως. Του βγήκε σε κάτι πάρα πολύ δημιουργικό. Και τουρσί, και αυτό είναι η δημιουργία της σειράς Dark Souls και όχι μόνο. Έρχεται τώρα λοιπόν με το νέο του παιχνίδι, το Elden Ring, όπου... Τι γίνεται λοιπόν, τι έχουμε δει μέχρι στιγμής από αυτό το παιχνίδι? Το ύφος καταρχάς είναι το ίδιο σκοτεινό, το ίδιο όμορφο, το ίδιο... Πώς επικό. Θα το κάνεις αυτό? Με το πες ακριβώς, το πες με μία λέξη. Θα έχει στοιχεία open world. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το φανταστώ πώς ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί να γίνει open world. Παρ' όλα αυτά το υπόσχεται. Ναι, είχαν δείξει, είχαν και closed network test, το οποίο ξέρεις είχαν μερικοί χρήστες παίξαν το παιχνίδι για την πρώτη ώρα, νομίζω κάτι τέτοιο, και έχω δει και κανάλια και ξέρεις creators να παίζουν και έχω μπει και στο Discord και λοιπά και έχω δει, είναι όντως open world, γι' αυτό βάλανε και το άλογο αυτό για να μπορείς να κάνεις, ξέρεις, να πηγαίνεις σε μεγάλες αποστάσεις πιο γρήγορα, είναι ένας μηχανισμός για να κάνεις, να ταξιδεύεις στο τέτοιο, θα έχει προφανώς και... Fast travel. Έχει δηλαδή. Είναι όντως open world, φίλε. Δηλαδή, έχουμε Dark Souls open world και έχω τρελαθεί τώρα, έτσι. Εσύ, Μίστα, νομίζω σχετικά πάντα είσαι καινούριος σε αυτό το franchise. Ναι. Νομίζω πρόσφατα τα έχεις ανακαλύψει αυτά τα παιχνίδια από ό,τι μου έχεις πει σε πριβές συνομιλίες. Ναι. Νουμπάς full. Ξεκίνησα το 2018 με Sekiro. Μετά έπαιξα λίγο Bloodborne, έπαιξα λίγο Demon Souls. Μετά, ξέρετε, λίγο τα παράτησα. Και τώρα που βγήκε το Elden Ring, με χαϊπάρισε τόσο που πήρα Platinum στο Sekiro. Ποιος εγώ, ας πούμε, που ήμουν πιο άχρηστος Dark Souls players, ας πούμε. Και τώρα προσπαθώ για Platinum στο Demon Souls. Αυτό. Σύντομα. Νομίζω δεν είναι θέμα αχρηστήλας ή χρησιμότητας. Το παιχνίδι όσο το εξασκείς, το μαθαίνεις, αρκεί βέβαια να σου αρέσουν και οι μηχανισμοί του, να παίζεις, να το απολαμβάνεις. Αλλιώς, ρε φίλε, προφανώς, άμα το κάνεις αγκαρία, δεν θα περάσεις καθόλου ωραία με το παιχνίδι. Και κάποιος που θα τα αγοράσει θα το πουλήσει την πρώτη μέρα. Θα πει, άστο, δεν μπορώ να παίξω. Με κέρδισε, ξέρεις ποιο πράγμα στα Souls, γενικά Soulsborne, όλο αυτό το ζώνα. Μου κέρδισε το ότι είναι δύσκολα, μπορεί να πεθάνεις 10.000 φορές. Αλλά ρε, το λέω και να τριχιάζω, δες. Αλλά αυτή τη μία φορά που θα φας αυτό το μαμημένο το boss, ρε φίλε, αυτή τη μία φορά ξέρεις πόσο ευχαρίστηση. Είναι, δεν μου έχει δώσει κανένα gameplayακά, έτσι, κανένα game τόση μεγάλη ευχαρίστηση όσο τα Souls games. Εκεί που να λες ότι θα πεθάνω, αλλά εκεί που πεισμώνεις και όχι ρε, θα σε φάω και τον νικάς ρε φίλε και λες, ναι,
επιτέλους, κατάλαβες. Αυτό το. Δεν ξέρω να το εξηγήσω την ευχαρίστηση, ρε φίλε. Αλήθεια. Φίλε, συμφωνώ 100% και επίσης θεωρώ ότι είναι από τα παιχνίδια που σε εξελίσσουν σαν gamer. Δηλαδή, τα αντανακλαστικά που φτιάχνεις, το πόσο δουλεύει ο εγκέφαλός σου για να μάθεις σωστή κινησιολογία, weapons, όλα αυτά, πώς θα παίξεις. Το level up έχει απειροελάχιστη έως και μηδαμινή σημασία σε αυτό το παιχνίδι. Σε βάζεις στο τρυπάκι να δουλέψει ο εγκέφαλός σου προκειμένου να το κάνεις progress. Δεν είναι απλά ότι φαρμάρω τερατάκια, κάνω τον παίχτη μου τούμπανο και προχωράω το παιχνίδι. Καμία σχέση. Ναι, εκεί μπορεί να είσαι όπως τις προάλλες, ήμουν 60, είμαι 60 τόσο level στο Demon's Souls. Εντάξει, το Demon's Souls θεωρείται και τα πιο εύκολα, έτσι. Αλλά δεν έχει να κάνει. Και με σκότωσε ένα ποντίκι, ρε φίλε. Διάσε με τώρα. Τι ήταν αυτό που σε έφερε σε επαφή με το παιχνίδι πρώτη φορά, ενώ πώς το ανακάλυψες, πώς το είδες. Πρώτο το είδα Μπροξχόλικ, Σάκης Καρπάς. Έτσι. Πρώτη φορά εκεί πέρα, ας πούμε, και το πόσο το γουστάρανε και τέτοια. Και λέω, ας το τσεκάρω λίγο. Ειλικρινά, δηλαδή, και στους παρέες μου και αυτά κανένας δεν έπαιζε και το είδα κατυχαία έτσι. Και είδα μετά το Sekiro, ρε, που βγήκε και είναι, ξέρεις, πιο πολύ Feudal Japan, ξέρω εγώ, που μου αρέσει πάρα πολύ το setting. Ό,τι σαν Shinobi και λόγω, ξέρω εγώ, ξέρεις, λίγο έχει lore, λίγο Ιαπωνίας και τέτοια που γουστάρω πάρα πολύ εγώ. Και ψήθηκα και το αγόρασα. Έπαιξα λίγο, μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν είχα κολλήσει στο πρώτο τελευταίο boss και φίλε για χρόνια είχα κολλήσει. Προσπάθησα, το παράτησα μετά. Και τώρα μου ήρθε ξανά αυτή η φωτιά με το Elden Ring. Πήρα φωτιά και ξανά δώσε λεπίσμωσα εκεί. Και το... Είναι πανέμορφο παιχνίδι. Πανέμορφο το story, εκπληκτικό. Από το αγαπημένο μέχρι στιγμής είναι το Sekiro. Από αυτά που έχω παίξει. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, μέχρι και σήμερα δεν έχω καταφέρει να περάσω το τελευταίο boss του Sekiro. Παρ' όλα αυτά, η εκτίμησή μου για το παιχνίδι δεν λέγεται. Ναι, δεν έχει να κάνει και να μην τον έχει περάσει. Δηλαδή, όλο το journey που έκανες μέχρι το τελευταίο boss φαίνεται πόσο ωραίο το παιχνίδι, πόσο όμορφο σχεδιασμένο είναι το gameplay, τα levels, οι χαρακτήρες. Ακόμα και το storytelling, ρε φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα στο Sekiro. Συμφωνώ. Γενικά, τα παιχνίδια του Miyazaki, το lore τους δεν είναι πολύ εύκολο να το κατανοήσεις. Πολλές φορές δεν είναι και συγκεκριμένο. Δεν έχεις την αίσθηση ότι το 70% είναι και λίγο στη φαντασία σου πώς θα το μεταφράσεις. Θα εκλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται, από NPCs που ακούς, από τα πάντα, από τα πάντα. Ναι, ναι, όντως συμπληρώνει πάρα πολύ το πόσο θα προσέξεις στο lore. Π.χ. στο Sekiro έκανε το καλό το ότι το έκανε πιο προσιτό. Οπότε είναι straightforward, έχει cutscene story, κανονικά είναι straightforward όλα εκεί. Δεν είναι, ξέρω, το λόγο κρυμμένο στα item descriptions και στα τέτοια. Δεν είναι κρυμμένο όπως είναι στα Dark Souls. Και στο Demon's Souls, από ό,τι είδα και εδώ, πάλι είναι, ξέρεις, λίγο πιο straightforward. Αλλά γενικά, ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, άμα δίνεις σημασία και στο περιβάλλον γενικά και στα τέτοια, παίρνεις και άλλα στοιχεία το lore. Σίγουρα, το στοιχείο αυτό έμεινε, απλά το έκανε λίγο πιο προσιτό για το ευρύ κοινό. Ακριβώς. Λοιπόν, το Elden Ring βγαίνει 25 Φεβρουαρίου για όλες τις πλατφόρμες. Το έχουμε προπαραγγείλει, προφανώς. Και μπορώ να πω λίγο να κάνω flex ότι έχω πάρει τη συλλεκτική έκδοση με το κράνος που είχε μόνο 6.000 κομμάτια. Το ένα προς ένα. Λίγο να φλεξάρω και θα ανέβει εδώ στο κανάλι unboxing, οπότε κάντε subscribe. Θα γίνω ληστής μόλις το παραλάβεις. Νομίζω θα κάνω την πρώτη ληστεία στη ζωή μου. Θα περάσω μια βόλτα από Θεσσαλονίκη. Τάχα μου να σε δω. Ω Μπάμπη, τι κάνεις, φίλε μου, αδερφούλη μου. Είμαι θαυμαστής και τα σχετικά. Και μια στιγμή που δεν θα κοιτάς, οπ, θα την ψάχνεις τη συλλεκτική. Αυτό ψάχνω που πήγε. Βέβαια, μόλις τώρα με έδωσα χήμα και πολύ πιθανό να μην πάει καλά αυτό το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά, εγώ την προσπάθεια μπορώ να την κάνω. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Άμα θα λείψει, ξέρω που θα ψάξει τουλάχιστον. Ναι, δυστυχώς πρέπει να γυρίσω το χρόνο πίσω και να προσέχω όταν έχω τέτοια σχέδια. Anyway. Την έκανες την κάθε σου. Λοιπόν, πάμε δεύτερο game. Δεν έχει, παιδιά, συγκεκριμένη σειρά, τα λέμε τυχαία σειρά, απλά έτσι έχουμε μια λίστα και τα λέμε. Δεν έχει καμία σημασία η σειρά που τα ονομάζουμε τα παιχνίδια. God of War Ragnarok. Εάν έπρεπε να βάλουμε σειρά στα παιχνίδια, το God of War θα ήταν η πρώτη σου επιλογή? Για αυτοί που είναι στο podcast, κρατάω τώρα μου το Λεβάι Αθανάξ. το έχω έτσι στο νόμο μου, το Λεβάι Αθανάξ. Ναι. Τι είπες? Περίμενε λίγο. Κάτι ξύνεται εδώ το χέρι μου.
Φαίνεται έχεις ένα τατουαζάκι του Κρέιτος εκεί, αχνοφαίνεται λίγο. Ναι, έτσι ένα μικρό τατουάζ του Κρέιτος. Ναι. Όχι, χάλια παιχνίδι, φίλε, τραγικό. Τι τώρα, το έβαλα στη λίστα μόνο επειδή με έπρεξες εσύ να το βάλω στη λίστα. Χάλι μαύρο, εσύ μίλα γι' αυτό, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, στο ερώτημα που σου έκανα πριν, με κάλυψες και ας μην το άκουσες. Ποιο? Σου έκανα ένα ερώτημα και σου είπα ότι αν έπρεπε να βάλουμε τη σειρά στα παιχνίδια. Αυτό ήταν η απάντησή μου, το άκουσα. Ακριβώς. Α, ναι. Λοιπόν, θέλω τώρα να σου πω το εξής. Γιατί πρέπει να πάμε και σε μία άλλη σκοτεινή πλευρά του community God of War. Mm-hmm. Λοιπόν, κυκλοφορεί μία γνώμη, μία άποψη ότι το παιχνίδι είναι copy-paste με το πρώτο. Δεν έχει αλλαγές, δεν έχει αναβαθμίσεις. Πολλοί φοβούνται ότι θα δούμε τα ίδια πράγματα, άρα Klein Mind. Προφανώς δεν θα σε ρωτήσω καν άμα συμφωνείς με αυτή τη γνώμη, ξέρω την άποψή σου. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω τι πρέπει να τους πούμε για να τους κάνουμε να μετανοήσουν και να δουν ότι δεν είναι εκεί το νόημα. Όταν έχεις ένα τέλειο προϊόν, έτσι, που το God of War ήταν, δεν είχα ούτε ένα παράπονο, είχα κάτι μικρά παραπονάκια τα οποία τα κατάλαβα γιατί γίνανε, έτσι. Όταν σου δίνω ένα τέτοιο προϊόν, ένα τέτοιο storytelling, ένα τέτοιο gameplay, ένα τέτοιο αυτό τη κάμερα που είναι one shot και αυτά, όλα αυτά που κάνανε αυτά τα πρωτοποριακά στο God of War, και σου λένε να σου δώσω δεύτερο, το οποίο θα συνεχίσει και θα τελειώσει την ιστορία, είναι περισσότερο God of War. Και το ίδιο παιχνίδι να μου δώσουν, σωστά, απλά να συνεχίσει η ιστορία του, είμαι ευχαριστημένος. Δεν είναι λογική το ότι όταν είναι το 2 να τα αλλάξουμε όλα και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όχι, αφού συνεχίζεται η ιστορία. Περίμενε. Εσύ έφυγες από την Ελλάδα, ήρθες στην σκανδιναβική μυθολογία. Έγιναν τεράστιες αλλαγές, σωστά, αλλά έμεινε η ψυχή του παιχνιδιού, έμεινε όμως, έτσι, που είναι ο Κράτος, έτσι ο Κρέιτος. Οπότε είναι παράλογο να το λες αυτό. Και δεύτερον, δεν ισχύει το ότι δεν άλλαξαν, παιδιά. Πρώτον, θα μπορούμε να ταξιδέψουμε σε όλα τα realms, έτσι, θα ανοίξουν όλα τα realms που εγώ είχα σκάσει στο πρώτο παιχνίδι. Λέω, θέλω να πάω και στα άλλα realms. Αυτά γιατί είναι κλειδωμένα. Και όταν, αν με έχεις παρακολουθήσει παλιά, έλεγα ότι όταν έπαιζα τον Καρβούλη, αυτά τα realms θα είναι στο 2 σίγουρα. Θα είμαστε σαν μήπως κάνουν και ξέρεις αυτό το continue, το save σου κάπως, ή θα το κάνουν κάπως reset το παιχνίδι και θα είσαι πάλι στο ίδιο map, απλά θα συνεχίσεις και θα πας και στα άλλα realms. Εγώ το είχα πει αυτό ότι έτσι θα γίνει, γιατί αυτό ήταν λογικό και έτσι θέλω εγώ να γίνει προσωπικά, γιατί θέλω να συνεχίσω, θέλω να δω, φαντάζω να μας πάνε κάπου αλλού. Δεν θα μου πεις τι είναι αυτά τα άλλα realms, δεν θα πάμε στα άλλα realms. Η Φρέια πώς βρήκε την Warrior Spirit της και ήρθε να με επιτεθεί όπως λέει στο τρέιλερ. Κατάλαβες. Είναι παράλογο να λες ότι δεν είναι. Και είπαν ότι πρώτον θα έχει καινούρια areas και τέτοια και θα βάλουν και τέτοιο. Πώς το λένε. Καινούρια μηχανισμούς είχαν πει θα βάλουν. Θα είναι μεν τα παλιά αλλά και συν κάποια καινούρια. Όπως ο Ατρέος. Είδες τον Ατρέο στο τρέιλερ που έχει το ελάφι που το καβαλάει. Εξελίσσονται. Το είδα. Κατάλαβες, έχουμε αυτά που έχουμε, αλλά και εξελίσσονται παραπάνω οι δυνάμεις που έχουμε ήδη. Στην ουσία είναι ακριβώς η συνέχεια της ιστορίας αυτής. Και είναι και σε PS4 και PS5, οπότε και PS4 δεν μένω απ' έξω. Αυτό βέβαια έχει και το backfire, ότι δεν θα δώσουν το 100% για το next gen, καθώς θα κοιτάξουν να το κάνουν να παίζει και στο PS4. Θα μου πεις βέβαια, επειδή δεν έχει πολλοί κόσμος και το PS5, είναι καλό αυτό που κάνουν γιατί θα το παίξει περισσότερος κόσμος. Είναι το short touch, δεν έχουν κονσόλες, είναι πάρα πολύ καλό. Και δεύτερον, το συγκεκριμένο παιχνίδι μιλάμε, έτσι. Είδατε πώς φαίνεται, παιδιά, στο 4, δηλαδή μην είμαστε παράλογοι. Είδατε πώς είναι, πώς παίζει, πώς είναι, πώς φαίνεται. Είναι εκπληκτικό, έτσι. Οπότε... Δεν υπάρχουν λόγια, ήταν ναι. Οπότε ας είναι, εγώ θέλω να συνεχιστεί αυτό το story, να έχουμε μια τελεία σε αυτή τη σάγκα την σκανδιναβική. Και θα το απολαύσω και δεν, παιδιά, όταν θα το παίξω θα εκφέρω άποψη τότε. Αλλά δεν με ενοχλεί μέχρι στιγμής τίποτα. Συμφωνώ 100%, το περιμένω κι εγώ πώς και πώς, είναι από τα hot παιχνίδια. Να σε ρωτήσω λίγο, το design του Thor σε πείραξε? Να σου πω την αλήθεια, επειδή τον Thor από την Marvel μπορεί να τον έχουμε μάθει ψηλό κούκλο με κοιλιακούς, γοητευτικό και τα σχετικά, δεν με πείραξε. Δηλαδή δεν είναι ότι είδα μια διαφορετική του εκδοχή ή το όραμα ενός άλλου δημιουργού και θα πω «Α, όχι, δεν είναι όπως το κάνανε στη Marvel, άρα δεν είμαι από αυτούς που θα κράξω». Είμαι από αυτούς που σέβονται το κάθε όραμα του κάθε δημιουργού. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα, προφανώς ο καθένας έχει την άποψή του.
Αλλά είναι take it or leave it. Δεν θα πάω εγώ να του, πω, να του κάνω κακό review, να του πω γιατί τον κάνατε χοντρομπαλάτο Thor, δεν ξέρω εγώ τι, πυροκύλι, και δεν τον κάνατε εγώ ή όπως ο Chris Hemsworth και τα σχετικά. Όλοι έχουν αυτή την εικόνα του Thor, του Hemsworth, έτσι, του ξανθού, του μπατσαρά, του πανέμορφου άντρα. Έτσι. Ενώ άμα πας βάσει της μυθολογίας, ιστορικά βάσει της μυθολογίας κανονικά, που το έχουν πει και κάποιοι που ακολουθώ π.χ. στο TikTok που αναλύουν ξέρεις μυθολογίες και τέτοια, που λένε ο Thor, αυτό το design του Thor, είναι το πραγματικό, έτσι είναι ο Thor στα αλήθεια, είναι κοκκινογέννης, κοκκινοτρίχης. Πώς το λένε, μεγάλος σε σπλάχνα. Πώς είναι αυτοί οι strongmen που είναι, έχουν πολλά σπλάχνα. Κατάλαβες που, είναι, που φαίνονται χοντροί, αλλά δεν είναι χοντροί, είναι πολύ δυνατοί. Γιατί χρειάζεται το σπλάχνο αυτό για να σηκώσει τόσο πολύ βάρος, να έχει αυτή η δύναμη, το raw power. Έχει τη μυϊκή δύναμη, δεν έχει τη γράμμωση αυτό. Μπράβο. Είναι, έτσι είναι η εικόνα, λέει, έτσι θα έπρεπε να είναι, είναι ο κανονικός ο Thor. Έτσι το φαντάζεται. Τι θυμάσαι και στο. Δεν ξέρω αν ξέρεις αν στη μυθολογία που πίνει όλη τη θάλασσα, που τρώει τόσο πολύ. Έπινε πολύ και έτρωγε πολύ ο τύπος, ρε φίλε. Ακριβώς. Έτσι είναι, είναι το σωστό, έτσι είναι ο Thor. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το design αυτό εκεί. Εντάξει, σίγουρα βγήκανε προς τα έξω κάποια memes που το κοροϊδέψανε λίγο. Ναι, δεν το πήρα σαν deal breaker, δεν το πήρα σαν παράπονο του κόσμου για το πώς τον κάνανε και έτσι. Καθώς είναι βασισμένος, είπαμε, στον Thor της σκανδιναβικής μυθολογίας. Δεν είναι βασισμένος στο Thor του MCU, της Marvel. Μπράβο, 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 ακριβώς. Και γενικά έχουνε... Έχουν κρατήσει πολλά στοιχεία σωστά στην από τη σκανδιναβική μυθολογία στο παιχνίδι και είναι πράγμα εκπληκτικό για μένα και το λατρεύω πάρα πολύ. Μ' αρέσει δηλαδή. Βάλανε αυτό το παράγοντα ο Kratos που δεν υπάρχει στην σκανδιναβική μυθολογία και ξέρεις που κάνανε και τον spoiler alert τον Ατρέους Λόκη και τέτοια και μ' άρεσε αυτό το φρέσκο, ξέρω εγώ, αλλαγή, λίγο αλλαγή σκανδιναβική μυθολογία με λίγο twist αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα και πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Στο παιχνίδι έδωσες καμία ευκαιρία να το παίξεις με την ελληνική μεταγλώτηση? Φίλε, όχι, όχι. Πονούσε η ψυχή μου. Μόνο που το είδα, είχα βάλει του Τζέι να δω gameplay που το είχε βάλει στα ελληνικά. Δεν άντεξα δύο λεπτά, φίλε, το έκλεισε. Πραγματικά μου πονούσε η ψυχή μου. Όχι, μάλιστα. Όχι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την έδωσα την ευκαιρία. Έκανα και ένα playthrough στα ελληνικά, έκανα και στα αγγλικά. Mm-hmm. Μετά έκανα και ένα τρίτο, fanboy. Mm. Αλλά ήμουνα της άποψης ότι ήθελα να το δω, ήθελα να το υποστηρίξω. Τι θέλω την ελληνική μεταγλώτηση στα παιχνίδια. Το ξέρω ότι είναι αρχή ακόμα, είναι κάπως δύσκολο να τη χωνέψουμε. Άμα θες να ζήσεις 100% την εμπειρία, χίλιες φορές να το παίξεις στα αγγλικά εννοείται. Mm-hmm. Αλλά είμαι της άποψης ότι για τα παιδιά που δεν το μπορούν το αγγλικό, δεν το έχουν τόσο, γιατί καλώς ή κακώς είναι και κάποιοι που δεν το γουστάρουν, δεν θέλουν να το μάθουν, του δίνεις την ευκαιρία να το παίξει. Και πιστεύω χάνεις σχετικά λίγο από την εμπειρία παίζοντάς το στα ελληνικά. Ωραία, θα διαφωνήσω εδώ, αλλά ο καθένας όπως το βλέπει. Εγώ πιστεύω ότι όταν ένα στούντιο φτιάχνει ένα παιχνίδι, κάνουν ολόκληρη διαδικασία για μήνες για πολλούς μήνες, μήπως και χρόνια μερικές φορές, για να ψάχνουν ηθοποιούς οι οποίοι να κάνουν cast τους ηθοποιούς για τους οποίους νομίζουν ότι θα ταιριάζει ο ρόλος του Kratos, του Ατρέους κλπ. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η ultimate εμπειρία. Πιστεύω ότι στα ελληνικά, άμα το παίξεις, χάνεις την ψυχή του παιχνιδιού. Η ερμηνεία του Christopher Judge, που είναι ο Κράτος, παιδιά το λέω και να τριχιάζω, δείτε το Raising Kratos. Δες το ντοκιμαντέρ Raising Kratos, που είναι πώς το φτιάχνανε το παιχνίδι και δες πώς μιλάει ο Christopher και αυτά, και θα καταλάβεις γιατί. Και θα καταλάβεις το πόνο στη φωνή του, ρε φίλε, γιατί ο τύπος το νιώθει αυτό που κάνει. Εκείνη τη φάση που παίρνει τα Chaos Blades, φίλε, δάκρυσε ο τύπος όταν το μιλούσε. Εκεί που λέγει Αθήνα, η Αθήνα που έλεγε είσαι ένα τέρας, ξέρω εγώ. Ο τύπος δάκρυσε, το λέω και να τριχιάζω. Παιδιά, δεν γίνεται. Για μένα, άποψή μου, έτσι, δεν λέω ότι είσαι λάθος, είσαι σωστό, μπορεί εγώ να είμαι λάθος, αλλά για μένα χάνεις πάρα πολύ. Αν δεν παίξεις την αυθεντική γλώσσα που δημιουργήθηκε αυτό το είδος, οτιδήποτε είναι αυτό. Αυτό. Θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες. Δεν είπα, σε καμία περίπτωση η εμπειρία δεν είναι ίδια από το να το παίξεις στα αγγλικά με τα ελληνικά. Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ λέω, και εννοείται ότι λέμε απόψεις τώρα, δεν διφανιζόμαστε κάτι τέτοιο. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω την ελληνική μεταγλώτηση, μετάφραση, να ανθίζει στα βιντεοπαιχνίδια. Θα ήθελα το ελληνικό στοιχείο
εφόσον από ό,τι φαίνεται υπάρχει αγορά στην Ελλάδα, θα ήθελα να το δω περισσότερο και σε περισσότερα παιχνίδια. Και το God of War είναι σχετικά από τα ριζοσπαστικά, από τα πρώτα σχετικά που κάνει όλο το παιχνίδι με full ελληνική μεταγλώτηση. Αυτό ήταν ουσιαστικά το point μου, ότι θα ήθελα να το δω σε περισσότερα παιχνίδια και ας είναι και μέτριο σχετικά. Πιστεύω με την εξάσκηση, με το ψάξιμο, με ανοιχτούς ορίζοντες και για περισσότερες επαγγελματικές θέσεις, ότι θα μπορούσε να ανθίσει και να κάνουμε και εδώ στη δουλειά αντίστοιχα καλή δουλειά κάποια στιγμή στο μέλλον. Κοίταξε, καταλαβαίνω το point σου και δεν λέω, συμφωνώ, ναι, να γίνουν αυτά για όποιον θέλει και σε όποιον αρέσει. Στο κάτω-κάτω γούστο είναι αυτά. Ποιος είμαι εγώ να σου πω ότι σε αρέσει εσένα. Αλλά εγώ πραγματικά, και να το αφήσουν να μην υπάρξει ποτέ ελληνική μετάφραση, δεν θα με πειράζει καθόλου, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τη χρησιμοποιήσω. Και κατά τη γνώμη μου, που είναι λίγο, ξέρεις, λίγο extreme φάση, 2022 δεν εννοείται να μην ξέρεις αγγλικά, ο κόσμος κινείται στα αγγλικά, θα έχεις δύσκολο μέλλον επαγγελματικά και επαγγελματικά άμα δεν ξέρεις αγγλικά. Οπότε είναι λίγο, και πρέπει λίγο να εντάξουμε πιο πολύ τη γλώσσα αυτή στα παιδιά και στη σχολείο και στα λοιπά, που όλα τα παιδιά πάνε αγγλικά σχολείο, φροντιστήριο, οπότε δεν ξέρω, είναι πολύ λίγο το ποσοστό που όντως δεν καταλαβαίνει, αλλά δεν ξέρω, υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι, μια χαρά. Εντάξει, ναι, μετά τώρα, ξέρεις, κολυμπάμε τώρα και λίγο σε νερά με θέματα παιδείας και τέτοια σχετικά, γιατί εγώ παρατηρώ ότι γενικά πάρα πολλά παιδιά και της δικής μας γενιάς και της νέας γενιάς πολύ δυσκολεύονται με τα αγγλικά, δυσκολεύονται γενικά με τη γνώση, αλλά αυτό είπαμε, μετά είναι, κοίταξε, και στην προσωπικότητα του καθενός, μπράβο, είναι και στο σύστημα παιδείας που υπάρχει, ας μην εμβαθύνουμε άλλο, νομίζω ότι... Ναι, καλά, εντάξει, δεν μπορούμε να συμφωνούμε στα πάντα. Agree to disagree. Anyway, 2022, ελπίζω περίπου Νοέμβρη εκεί να βγει το παιχνίδι. Θα δούμε. Καλοκαίρι δεν το κόβω. Όποτε βγει ένα project και delay να φάει, δεν με πειράζει. Εγώ περιμένω εδώ πέρα. Με υπομονή και αγάπη. Λοιπόν, ακριβώς. Next game. Ένα από πολύ όμορφο game, Horizon Forbidden West. Έχεις παίξει το πρώτο? Το έχω παίξει και ήταν από τις πιο συγκλονιστικές, πιο όμορφες εμπειρίες που είχα στο PS4, καθώς το σενάριο ήταν πολύ πρωτότυπο για τα δικά μου δεδομένα. Το έπαιξα, με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Είναι από τα λίγα παιχνίδια τότε που διάβαζα όπου έβρισκα lore, όπου έβρισκα πραγματάκι, δεν προχωρούσα εάν δεν κάτσω πρώτα να το τελειώσω. Μου κίνησε πάρα πολύ την περιέργεια για το πώς ήταν ο κόσμος, πώς έφτασε στο σημείο να εξελιχθεί έτσι, πώς ξέφυγε μετά η κατάσταση, ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι, ποιοι πήγανε να το σώσουν, ποιοι τελικά το κάνανε trigger να γίνει όλο αυτό. Το παιχνίδι δεν με απογοήτευσε καθόλου σε κανένα τομέα. Φίλε, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες, το ότι κρύψανε το πώς έγινε το τέλος του κόσμου και το βάλανε σε κομμάτια κομμάτια να το ανακαλύψεις μόνος σου στο lore. Απ' τη μία, ξέρεις, κάποιοι τους ενόχλησαν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που δεν μου το δώσαν όλο στο πιάτο. Και πρέπει να φανταστώ εγώ τι να θέλω, θα σκάσω και περιμένω τώρα στο τέτοιο, στο Forbidden West, να δω και άλλα στοιχεία του lore, να δούμε πώς έγινε αυτή η καταστροφή, ρε παιδί μου. Πώς πήγαμε τόσα χρόνια πίσω η ανθρωπότητα και γίνανε αυτά τα ρομπότ δεινόσαυροι, ξέρω εγώ, φάση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ναι. Ναι, ρε φίλε, και το κάθε παιχνίδι δεν γίνεται να έχουν όλα την ίδια προσέγγιση στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, καλό είναι με τις συνταγές καμιά φορά. Ναι, οκ, υπάρχουν οι πετυχημένες συνταγές για το πώς θα κάνεις ένα σωστό, ωραίο lore, κάπως γραμμικό, ας πούμε. Αλλά εμένα μου άρεσε που αυτό δεν έπαιξε με τους τυπικούς κανόνες που θα έπαιζε ένα μέσο παιχνίδι. Γιατί ήδη διακινδύνευε πάρα πολύ με τη θεματολογία του, με την ιστορία του και όλα αυτά. Για να το κατανοήσεις, να το ψάξεις, θέλει ψάξιμο. Σίγουρα δεν σου λέω ότι είναι από τα παιχνίδια τα εύκολα να το αποκωδικοποιήσεις, θέλει ψάξιμο. Εγώ είχα την όρεξη και το έψαξα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι και αυτό από τα πιο hot παιχνίδια που το περιμένω πώς και πώς. Ναι, top. Αν τα βάζαμε με τη σειρά, εγώ αυτό θα το βάζα ίσως και δεύτερο δηλαδή. Εύκολα. Να συμπληρώσουμε και κλείνουμε ότι η Άλοι, η πρωταγωνίστρια, για εμένα είναι πλέον εικονική. Είναι εκεί πάνω ψηλά με Kratos, με Nathan Drake, με Lara Croft. Είναι εικονικός χαρακτήρας πέτον, εκπληκτικά γραμμένος χαρακτήρας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τη λατρεύω την Άλοι. Αυτό. Η Sony κιόλας είπε ότι είχε τα σχέδια να την κάνει όντως iconic για τη Sony σαν εταιρεία.
να φτάσει τα επίπεδα όπως το PlayStation 1 είχε τον Crash Bandicoot, τον Spyro και τα σχετικά. Ναι, ναι, και το κατάφερε. Έτσι το φαίνεται. Το κατάφερε επάξια, πιστεύω. Γιατί εικονικό γίνεται κάτι, όχι μόνο αν το θέλει η εταιρεία, το δέχεται και ο κόσμος, οι fans, έτσι. Οπότε με τα cosplays, με τα τέτοια, με την αγάπη που έδειξε ο κόσμος, έγινε πολύ εικονική η Alloy πλέον. Αυτό. Και το, να πούμε ότι βγαίνει 18 Φεβρουαρίου, σωστά, το 22, βγαίνει PlayStation 4 και 5. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, επόμενο, ένα γκέιμάκι που εγώ και ο Γιουσάνοφ το περιμένουμε πώς και πώς και είμαστε ντυσάκηδες και μαρβελάκηδες, αλλά είμαστε και ντυσάκηδες, παιδιά. DC, εγώ τουλάχιστον, η νταρκίλα του DC, είναι, έχω λίγο ένα κλικ παραπάνω αγάπη στην DC. Έχω ένα κλικ εκεί, έτσι ένα κλικ. Και έχουμε το Gotham Knights. Gotham Knights θα είναι και co-op, οπότε περιμένετε και gameplay εδώ με το φίλο μου εδώ, το μορφοπέδι εδώ. Δεν θέλω να κάνω spoil, δεν θέλω να πω, αλλά παιδιά μπορεί να έρθουν τίποτα live streamάκια, τίποτα συνεργασίες, τίποτα eventάκια, τώρα αυτά κάτι, θα τα επειδή δείτε. Είναι και co-op, έτσι, μέχρι τέσσερις παίκτες co-op. Για PlayStation, για όλες τις πλατφόρμες βασικά βγαίνει. Δεν ξέρουμε αν θα έχει crossplay, ελπίζω να έχει crossplay. Και από ό,τι βλέπουμε είναι οι τέσσερις χαρακτήρες, είναι Nightwing, Red Hood, Robin και η Batgirl, Batwoman, Batgirl νομίζω, που είναι πρωταγωνιστούν, που μπορείς να διαλέξεις ένας από τους τέσσερις. Deeps, παίρνω Nightwing να ξέρεις. Όλος δικό σου. τι έχεις να... Robin να παίξω μπάλα. Ωραία. Τι έχεις να πεις για το game, πώς σου φάνηκε? Λοιπόν, αρχικά να πω ότι, παιδιά, όσο και να λατρεύω Marvel, όσο καλά λόγια και για να έχω πει για το Spider-Man της Insomniac, το αγαπημένο μου super hero video game είναι το Batman, η σειρά Arkham, όλα τα παιχνίδια τα έχω πεθάνει. Έλα ρε. Ναι, ναι, φίλε, έχουν φύγει πλατίνες στο Steam, που στο Steam δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις πλατίνα, γιατί ξέρω εγώ τα achievements, client mine, απλά το ολοκληρώνεις, το κάνεις εκεί και... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα μου δίνεις ένα παιχνίδι στον αγαπημένο μου κόσμο της DC, co-op, θα μπορείς να το παίξεις με παρεούλα. Ανυπομονώ, και αυτό το παιχνίδι είχε φάει κάποιες αναβολές, νομίζω ήταν να βγει το 21, άμα δεν κάνω λάθος. Ναι, 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 έχει φάει αναβολές, όντως. Mm-hmm. Ελπίζω να είναι για καλό, ελπίζω να το δούμε ολοκληρωμένο. Μπάμπη, αλήθεια σου λέω, δεν θα αντέξω να γίνει κάτι παρόμοιο, φίλε, όπως έγινε και με το Avengers της Square Enix που έκανε. Φίλε, έτσι φαίνεται το gameplay, αλλά έχω, ξέρεις, πάντα δεν θέλω να κάνω hate. Πάντα κρατάω αυτό το καλαθάκι, το μικρό καλάθι βέβαια, αλλά έχω και ένα λίγο ελπίδα να είναι ωραίο. Δεν ξέρω, περιμένουμε και βλέπουμε. Αλλά αν δεις και τα gameplay trailers και αυτά, πάλι μοιάζει αυτό το co-op φάση. Απλά θέλω να παίξω, να δω άποψη, να δω πώς όντως το κάνανε αυτό. Ναι, φίλε, εύχομαι πολύ να μην έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα. Οι εταιρείες γενικά φαίνεται να προσέχουν από τους ανταγωνιστές τους τι γίνεται και να παίρνουν το μάθημά τους. Παρ' όλα αυτά, εάν ο σκοπός τους είναι απλά να βγάλουν χρήματα από loot boxes και τέτοια σχετικά πράγματα και το κάνουν με σωστό τρόπο, γιατί εν τέλει το Avengers δεν το έκανε με σωστό τρόπο. Ο κόσμος ξενέρωσε και τους έθαψε, κανείς mm-hmm. δεν παίζει. Mm-hmm. Θέλω αυτοί να έχουν πάρει το μάθημά τους και αν σκοπεύουν τέλος πάντων να βάλουν loot boxes με skins και με τέτοια πράγματα, να μην το κάνουν ξεδιάντροπα, αν με εννοείς. Ναι, καλό θα ήταν αρχικά φτιάξτε ένα ωραίο gameplay, ωραίο story, ωραίο να γουστάρουμε και τα loot boxes αφήστε τα extra. Όλο και κάποιος θα βρεθεί να αγοράσει κάποιο skin. Σταματήστε να φτιάχνετε παιχνίδια γύρω από το πώς θα βγάλω λεφτά, πώς θα πουλήσω πακέτα, κάρτες και loot boxes. Έλεος, φτάνει. Βλέπετε ότι δεν πάει. Βλέπετε την αποτυχία του Avengers που χτίστηκε ένα ολόκληρο παιχνίδι γύρω από τα microtransactions μόνο και μόνο για να βγάλετε λεφτά. Και τώρα είναι τρεις που παίζουν και από τους τρεις ο ένας μπορεί να παίξει μια φορά την εβδομάδα. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Περιμένουμε να το δούμε. Μιας και είπαμε DC. Suicide Squad kills the Justice League. Θα σε αφήσω να πεις εσύ. Εγώ θα πω ότι βγαίνει σε όλες τις πλατφόρμες το 22, δεν έχουμε ημερομηνία ακριβώς, αλλά ότι είναι από την Rocksteady, η οποία έφτιαξε και τα Arkham Games, σωστά, και διαδραματίζεται, λέει, στον κόσμο του Arkham. Στο ίδιο universe είναι. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν έχω παίξει τα Arkham Games, ξέρω, απαράδεκτος, αλλά τώρα κάνω στο κανάλι μου εδώ πέρα Let's Play το πρώτο Arkham
Arkham City και θέλω να τα παίξω όλα έτσι, θα τα βρείτε εδώ στο κανάλι. Και... Εγώ θα πω καλύτερα αργά παρά ποτέ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε, αλλά δεν. Εντάξει, τι να κάνω. Ένα πράγμα που έχω παράπονο είναι ότι έχουμε άλλο ένα DC game που ο Superman είναι κακός. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα ωραίο Superman game με τον αυθεντικό τον Superman που ξέρουμε και αγαπάμε. Παρεπιπτόντως, εγώ αγαπημένος μου σούπερ ήρωας όλων των εποχών είναι ο Superman. Έχω τατουά Superman. Έχω εδώ το Superman στη μέση του setup μου. Είμαι Superman full τρελός fan. Δεν έχουμε πάρει, έχω το παράπονο ότι δεν έχουμε ένα καλό video game Superman. Γιατί βρίσκουμε συνέχεια δικαιολογίες, γιατί είναι να φτιάχνουμε πώς είναι ο κακός ο Superman. Γιατί είναι εύκολο ένα super overpowered villain. Αυτό έχω να πω εγώ. Περιμένω να παίξω co-op και αυτό. Δεν λέω spoils. Λέω μόνο co-op. Αυτά. Εσύ τι έχεις να πεις? Το μικρόφωνο σε σένα. Την ίδια συζήτηση έχω κάνει με πάρα πολλά άτομα και όλοι έχουν το ακριβώς ίδιο παράπονο. Ότι δεν βγαίνει ένα παιχνίδι Superman που να έχει μία συνταγή η οποία θα στέκεται στα πόδια της, θα έχει αντίστοιχους κακούς με τον Σούπερμαν, αλλά παιδιά, ναι, είναι ο Σούπερμαν, πώς θα το στήσεις κάτι τέτοιο, πώς θα το σετάρεις? Είναι κάτι overpower, είναι κάτι υπερβολικά δυνατό, να το πούμε έτσι και λίγο ελληνικά. Πώς κάθεσαι και ετοιμάζεις κάτι τέτοιο? Και στο παρελθόν έχουν γίνει απόπειρες να έχει φτιαχτεί τέτοιο παιχνίδι, αλλά νομίζω πήγανε άπατες σε φάση δεν πρόλαβε καν να κυκλοφορήσει. Ναι, αποτυχία ήταν όλο ότι φτιάξανε γενικά, ναι. Ναι, ό,τι βγήκε ήταν τώρα με την καινούργια τεχνολογία βέβαια που έχουν. Γιατί σκέψου, δες τώρα το gameplay από το Spider-Man, της Insomniac. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο, να το κολλήσουν με τον Superman. Θα μπορούσαν, εγώ θάρω. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Εγώ περιμένω ένα αυθεντικό Superman game. Καλά τα Suicide Squad και τα Justice League και το Injustice, καλά, αλλά... Αυτό, τέλος πάντων. Για το Kill the Justice League, που είναι, ξέρω εγώ, η Suicide Squad και καλά θα είναι η καλή και οι εξωγήινοι έχουν κατά, πώς το λένε, έχουν κάνει brainwash, πώς το λένε, πήρανε τον έλεγχο της Justice League και υποτίθεται ότι τώρα στο Suicide Squad θα πρέπει να νικήσει τη Justice League για να σώσει τον κόσμο. Αυτό είναι το concept του παιχνιδιού. Γκέμπλιακά δεν ξέρω πώς θα παιχτεί, θα κάνουμε, θα δούμε. Ελπίζω να μην είναι αυτά τα, ξέρεις, generic alien, σκοτώνω στο τέλος ένα boss fight, τον flash, ξέρω εγώ και αυτό. Θα δούμε. Και αυτό είναι κοντά στο Gotham Knights, έτσι. Παρόμοιο στυλ μοιάζει. Θα έχει co-op. Έτσι λένε, θα έχει co-op, ναι. Αναμένουμε να το δούμε. Είναι από τα παιχνίδια που σίγουρα έχουμε περιέργεια να το δούμε όντας comic fans. Και χαίρομαι που βλέπω να γίνονται και κάποιες προσπάθειες από το σύμπαν της DC. Γιατί η DC γενικά σαν franchise φαίνεται λίγο σαν να έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, σαν να μην προσπαθεί τόσο πολύ για τα project της. Παρ' όλα αυτά είναι να βγουν και ωραίες ταινιούλες τώρα το 22. Είναι να βγει και Flash, είναι και Aquaman, θα γίνουν πραγματάκια. Οφείλε να παίξουν λίγο μπάλα να το γυρίσουν αυτό, γιατί νομίζω η Marvel σε όλους τους τομείς το έχει πάρει λίγο μονότερμα. Ναι, η DC είναι το μόνο μονότερμα που παίζει. Η DC είναι στα animated movies, δεν την πιάνει κανένας ποτέ και δεν θα φτάσει ποτέ στα animated cartoon, τα animated movies, αυτό θέλω να πω. Εκεί πέρα δεν. Ναι, άμα δεις τα animated, φίλε, εγώ που έχω δει αρκετά, είναι εκπληκτικά. Το storytelling, voice acting, το animation είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό, αν μπορούσαν να το μεταφράσουν στο κινηματογράφο, θα ήταν πραγματικά μαγικό. Αλλά αναμένω, βλέποντας και κάνοντας. Αυτό. Οπότε περιμένουμε. Ημερομηνίες δεν έχουμε. Λογικά μέσα στο έτος θα το βρούμε. Επόμενο. Θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο? Είμαι καλυμμένος. Τέλεια. Λοιπόν, προχωράμε σε ένα game που εμένα, μόλις το βλέπω, που το προσπαθώ να το βγάλω από τη μνήμη μου, επειδή αγχώνομαι, επειδή το θέλω πάρα πολύ. Hogwarts Legacy. Είμαι τρελός Harry Potter fan, είμαι τρελός RPG fan και μου φαίνεις και τα δύο σε ένα. Θα φτιάξω εγώ έναν μάγο που θα τον κάνω προφανώς να μοιάζει σαν εμένα. Αν γίνεται, δεν ξέρω τι character creator.
Θα βάλει σίγουρα μουσάκι, έτσι θα το κάνει. Τώρα στη σχολή θα είναι, νομίζω δεν θα έχουν μουσάκι, αλλά θα το δούμε. Και θα κάνει level up, θα διαλέγει, ξέρω εγώ, τι house θα πα και τέτοια. Διαδραματίζεται στα. Στο, πώς το λένε, 18ο αιώνα, 1800, στα 1800s. Δηλαδή πριν τα γεγονότα του Harry Potter, πολλά χρόνια πριν, εκατοντάδες χρόνια πριν. Και πραγματικά, φίλε, έτσι όπως το δείχνουν και το. Έτσι όπως ξέρω εγώ το δείχνουν και έτσι όπως το θέλουν να το κάνουν, αν βγει όντως έτσι, εγώ, φίλε, θα το λατρέψω αυτό το πράγμα. Πες μου εσύ, πώς το βλέπεις το Hogwarts? Καταρχάς, γενικά το franchise Harry Potter το έχω βιώσει από μικρό παιδί, με το που κυκλοφορούσαν οι ταινίες, τις έβλεπα. Το παρακολουθούσα, το γούσταρα πάρα πολύ. Είμαι λίγο αδύναμος στον τομέα των βιβλίων, γιατί έκανα το λάθος να ξεκινήσω από το Τάγμα του Φίνικα. Και νομίζω όποιο και να ρωτήσεις θα σου πούν ότι το Τάγμα του Φίνικα βρήκες είναι το πιο αδύναμο βιβλίο. Καλύτερα να ξεκίναγες από τη Φιλοσοφική Λίθο, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά, έπαιξα και τα παιχνίδια. Είχαν βγει, είχαν γίνει κάτι προσπάθειες για παιχνίδια στο PlayStation 1. Τα είχα παίξει. Δεν μπορώ να πω ότι πέρασα τέλεια με τα παιχνίδια. Τα λεφτάκια μου τα έκλαψα λίγο. Παρ' όλα αυτά, με τα τωρινά δεδομένα, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το παιχνίδι. Και θέλω πάρα πολύ να μπει στην κονσόλα το δισκάκι και να ξεκινήσω να παίζω. Κι εγώ, αδελφέ, κι εγώ. Θύμισε μου, είναι αποκλειστικότητα του PS5? Όχι, είναι σε όλες τις πλατφόρμες. PS4, PS5, Xbox, PC, τα πάντα όλα. Είναι και τωρινό και next gen. Δηλαδή είναι cross παντού. Ωραία, θετικό αυτό, θετικό. Ναι, ναι, ελπίζω να είναι καλό, ελπίζω να πετύχει και να πάρουμε και άλλα video games based σε τέτοια franchise. Όπως θα ήθελα και εγώ ένα πάρα πολύ άρχοντα των δαχτυλιδιών RPG, full RPG όμως, ρε φίλε. Φαντάσου να έχεις ένα τέτοιο πράγμα να παίξεις. Θα κλαίω, θα δακρύω. Ένα Skyrim Lord of the Rings, φαντάσου τώρα. Φίλε, το λέω και να τριχιάζω. Το λέω και να τριχιάζω. Έχω 1000 ώρες στο Skyrim, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, καλά, Skyrim τώρα, εντάξει. Έχω αγοράσει. Σε Lord of the Rings. Ναι, Skyrim 6 φορές το ίδιο παιχνίδι έχω αγοράσει, δηλαδή τραγικός. Αλλά τι να θα σου πω, ότι αυτό είναι ένα καλό βήμα να πετύχει για να, ξέρεις, να παίρνουν οι εταιρείες πιο πολύ θάρρος, να επενδύουν, να μας φτιάχνουν τέτοια παιχνίδια. Να δούμε. Όσο υπάρχουν άτομα σαν εσένα να δίνουν λεφτά για να αγοράζουν το ίδιο παιχνίδι 6 φορές. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ψηθούν να κάνουν το ένα κλικ παραπάνω και να πούνε πάμε να βάλουμε μέσα λίγο Lord of the Rings εδώ στη φάση μας. Ξέρω τώρα, λέω εγώ άμα κάνεις καλό ή κακό εσύ. Δε φίλε, δεν φταίω εγώ. Τις πρώτες 2-3 φορές κράζαμε, αλλά μετά έγινε meme και, στην πέμπτη φορά λέμε έγινε τέτοιο. Και στην έκτη φορά είναι έθιμο πλέον. Άμα δεν βγει του χρόνου ξανά στην επόμενη γενιά, Skyrim, εγώ θα ανησυχώ. Τι έγινε, ρε παιδιά, κλείνει η Bethesda, τι φάση. Αυτά. Και για να τα έχεις, ναι. Τώρα εγώ, επειδή εδώ κάνω πλάκα, είμαι και εγώ ίδιος σκουπιδιάρης, είμαι μόνο στο VR, δεν το αγόρασα εγώ. Το αγόρασα εξωτερικά. Ακόμα και το anniversary το πήρες στο VR, το πήρες, ναι. Το είχα δει το live που έκανες στο TikTok. Το anniversary που βγήκε τώρα, το αγόρασα και δεν το έχω κάνει καν install. Κι εγώ. Για να δείτε τι μυαλά κουβαλάω. Λοιπόν, επόμενο είναι ένα διαμαντάκι το οποίο δεν μιλάει κανένας για αυτό, το οποίο είναι λίγο underrated, πιστεύω. Για μένα έχω πολλές ελπίδες ότι θα είναι καλό και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι του στυλ μου. Είναι το Forspoken από τη Square Enix. Πες μας. Λοιπόν, εγώ τα έχω πει για τη Square Enix ότι είναι από τις εταιρείες που έχω πάντα τις περισσότερες προσδοκίες για ένα τούμπανο αποτέλεσμα, όχι απλά ένα καλό αποτέλεσμα, ένα τούμπανο. Η μόνη φορά που με απογοήτευσε ήταν στο Avengers. Να λέμε την αλήθεια. Η Crystal Dynamics, η Crystal Dynamics το έκανε το develop, έτσι, κάτω από την επιμέληση της Square Enix. Τώρα ποιος έκανε την πατάτα δεν ξέρουμε, αλλά πάλι δεν έχει σημασία. Εκεί κρατάω την πισινή και δεν μιλάω lean και γι' αυτό δεν βγήκα ποτέ να βρίσω ξεκάθαρα τη Square Enix και να πω ότι αυτοί, ας πούμε, κάνανε την πατάτα. Mm-hmm. Εγώ γενικά τη Square Enix την εκτιμώ σε όλους τους τομείς. Σε γραφικά, σε σκηνοθεσίες, σε εικόνες, σε μουσική. Τα έχω πει και σε προηγούμενα
Τα έχω πει πολλές φορές γενικά ότι η Square Enix ήταν, είναι η εταιρεία που με έκανε να εκτιμήσω τη μουσική στα video games. Μπράβο, μπράβο. Final Fantasy, μόνο αυτό έχω να πω. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι για το παιχνίδι δεν έχω πολλές πληροφορίες να πω περαιτέρω. Έχεις εσύ κάτι να πεις, ναι, να προσθέσεις? Είναι, θα είναι ένα σαν action RPG. Φαίνεται το traversal αυτή, ξέρω εγώ, τρέχει γρήγορα, πηδάει, κάνει κάτι σαν teleportation φάση, έχει κάτι δυνάμεις, ξέρω εγώ. Μοιάζει πολύ smooth το gameplay. Μου θυμίζει λίγο Final Fantasy 15, ρε φίλε. Η χαρακτήρα σου, η ηρωίδα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' άρεσε το όλο το στυλ της, ξέρω εγώ, το design της κλπ. Μ' αρέσει όλη το, η αισθητική του παιχνιδιού, μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά δεν έχουμε άλλες πληροφορίες το τι ακριβώς θα είναι. Έχουν βγει δύο τρέιλερ και απλά περιμένω, γιατί αυτό που είδα εμένα μου άρεσε προσωπικά. Μου έδεξες τώρα ένα gameplay που τρέχει άλλη έτσι, που κάνει τις δυνάμεις και μετά μου δείχνεις και ένα δράκο. Μόλις βλέπω δράκο, εγώ take my money, ξέρω εγώ. Σαν take my money. Ακριβώς. Αυτά. Περιμένουμε 25 Μαΐου, κοντά είναι, 25 Μαΐου 2022, σε PlayStation 5 και Microsoft Windows. Ακριβώς. Είδα και εγώ μόνο τα trailer, γι' αυτό σε ρώτησα, δεν είδα κάτι παραπάνω. Δεν έχει κάτι άλλο. Πολύ εύστοχο αυτό που είπες, ότι μοιάζει κάπως αρκετά με το Final Fantasy 15. Όποιος έπαιξε αυτό το παιχνίδι και πέρασε ωραία, δεν νομίζω να απογοητευτεί με αυτό. Just saying. Ναι, θα δούμε. Θα το παίξουμε και θα δούμε. Όποιος γουστάρει εδώ, κάντε subscribe, θα κάνουμε live stream όλα αυτά τα καινούργια game. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, επόμενο. Επόμενο, ένα παιχνίδι που σου έχω πρίξει λίγο με αυτό. Starfield. Λοιπόν. Να πω εγώ δύο λέξεις και θα πεις εσύ. Μίλα όσο θέλεις. Skyrim, όλο πάνω σου, μίλα. Skyrim στο διάστημα. Τελεία. Μίλα εσύ. Λοιπόν, για ό,τι έχει να κάνει καταρχάς με διάστημα, τόσο στην αληθινή ζωή όσο και σε βίντεο παιχνίδια Mass Effect. Έδωσα μία στο μικρόφωνο, ελπίζω να μην σου πάρω τα αυτιά στο edit. Είμαι πορωμένος, γουστάρω πάρα πολύ, τα παρακολουθώ και τα νέα, παρακολουθώ και τα σχετικά κανάλια. Είμαι από τους τύπους που όταν ο άνθρωπος πάει πρώτη φορά στον Άρη και πατήσει και καρφώσει με σημεούλα, θα βγω έξω με το σόβρακο στο μπαλκόνι, θα το γυρίσω να το κάνω σημαία και θα πονάζω και θα φωνάζω και θα πορώνομαι. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει αυτό με το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε εδώ, παιδιά. Δεν πειράζει. Διάστημα, είπαμε και πήγαμε. Δεν πειράζει. Καλό είναι, καλό είναι. Ένα λίγο context. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για πες. Το παιχνίδι σίγουρα θέλω να το παίξω. Σίγουρα. Ελπίζω να είναι κάπως πιο open world από το Mass Effect. Θα μου πεις τώρα, το Mass Effect ήταν ήδη πολύ open world, είχε πράγματα να κάνεις. Ειδικά το Ανδρομέδα που ήταν και κάπως μέτριο σχετικά, βασικά κακούτσικο ήταν. Ναι, πες τα ελεύθερα, μην αγχώνεις. Ναι, κυρίως το 1 το είχα το παράπονο και το 3, δηλαδή μου φαινόταν, ναι μεν είχες επιλογή να πας σε πολλούς πλανήτες, αλλά όταν πήγαινε στον πλανήτη ήταν κάπως γραμμικά τα πράγματα που έπρεπε να κάνεις. Ή εγώ το έχω έτσι στο μυαλό μου επειδή μου έχει κάπως γεράσει, δεν έχω παίξει τώρα και το καινούριο που βγήκε το, με τα enhanced γραφικά. Τέλος πάντων, το ίδιο πράγμα είναι, απλά πιο ωραία γραφικά. Α, ακριβώς τότε. Και λίγο gameplay φτιάξανε αυτό, δεν κάνει κάτι άλλο. Α, έχει όντως διαφορές και στο gameplay το τσεκάρες. Στο ένα το κάνα λίγο πιο φρέσκο, πιο new gen, γιατί ξέρεις το παλιό ήταν λίγο clunky το gameplay, επειδή εγώ το έχω πάρει αυτό. Αυτό και πιο ωραία γραφικά. Εγγύηση. Mass Effect είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αυτό που λες είναι πολύ ωραία παρομοίωση. Το ότι θες να είναι. Φαντάσου ένα Mass Effect με ανοιχτό, με πιο πολλούς πλανήτες εξερευνήσιμους, πιο ανοιχτού κόσμου, να είναι το Starfield έτσι, ας πούμε. Και πιο ρεαλιστικό. Ακριβώς, παιδιά. Ακριβώς αυτό. Θέλω λίγο να του δώσουν πιο πολύ χάρτη, πιο πολύ ευεξία. Να μπορώ να πάω εδώ, να μπορώ να πάω εκεί. Να υπάρχει ένας πλανήτης που δεν έχουν πατήσει ούτε developers. Και να πάω εγώ να τον εξερευνήσω. Θέλω να έχει τέτοια πράγματα. Είναι καλύτερα να έχει 5 πλανήτες που να είναι full ανοιχτοί, εξερευνήσιμοι και τέτοια, που να έχουν content, παρά να έχει 100 πλανήτες και να είναι όλοι οι πλανήτες άδειοι. Δηλαδή προτιμώ να έχει. Ναι, αυτό. Συμφωνώ ακριβώς όπως το είπες. Ναι. Έστω λοιπόν να είναι έτσι, παρά να είναι όλα γραμμικά και ευθεία. Κοίτα, σαν εικόνα φαίνεται εκπληκτικό, φαίνεται πανέμορφο, αλλά είδαμε CGI trailers και τέτοιο. Gameplay δεν έχουμε δει ακόμα. Αναμένουμε 11/11/22, παιδιά. Περιμένουμε πώς και πώς. Θα γίνει stream σίγουρα με αυτό το πράγμα. Αυτά. Ανυπομονούμε. Λοιπόν,
Επόμενο θα αρχίσει λίγο και ελπίζουμε να μην πάρει καμιά αναβολή, γιατί όντως το project ακούγεται πολύ μεγάλο. Θα δούμε, θα δούμε. Ναι, ναι. Και λένε στην Bethesda ότι αυτή είναι πολύ παθιασμένη με το συγκεκριμένο project, οπότε πιστεύω ότι θα βγει ωραίο. Χαίρομαι γι' αυτό. Next game. Avatar Frontiers of Pandora. Εδώ αφήνω τις κιτάλες σε σένα, εσύ ξέρεις, πες μας. Πες μας λοιπόν, που είσαι λίγο ειδικός. Το Avatar καταρχάς. Η επαφή που έχουμε μέχρι τώρα με το Avatar, παιδιά, η πρώτη επαφή που το πρωτοείδαμε ήταν η ταινία του James Cameron που είχε βγει τότε στο σινεμά. Δεν θυμάμαι πότε είχε βγει, αλλά πάνε χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια, φίλου, το θυμάμαι πω. Αλήθεια. Ωραία, δεν πειράζει, ας μην δώσετε λάθος πληροφορία. Να ήταν κάπου εκεί, ναι. Με λίγα λόγια, μιλάμε για μια εποχή όπου το 3D cinema ήταν κάπως στα σκαριά, ξεκινούσαν κάπως να το αναπτύξουν. Και έρχεται ο James Cameron και λέει: παιδιά, έχω σκεφτεί μια ταινία, δεν θα το πιστεύετε. Του λένε: άσε ρε, λέγε. Θα το κάνουμε σε 3D κιόλας. Δεν σας λέω τίποτα. Απλά θα το χτίσω να το δείτε. Είναι όντως η μοναδική ταινία που αξίζει τα λεφτά της 100% να το έβλεπες τότε σε 3D. Ναι. Και μετά από τόσα χρόνια, να πούμε ότι η ταινία εντωμεταξύ είναι ή η πρώτη ή η δεύτερη ταινία παγκοσμίως με τα περισσότερα έσοδα, ή αυτή και το Endgame παίζουν ξύλο για το ποια είναι η πρώτη και ποια είναι η δεύτερη. Νομίζω και Τιτανικός είναι. Ακόμα. Ο Τιτανικός νομίζω είναι τρίτη. Ναι, δεν ξέρω. Πάνω είναι πολύ ψηλά αυτά όλα. Ναι, έχεις δίκιο. Ακριβώς. Και το θυμηθήκανε το franchise μετά από τόσο καιρό. Το θυμηθήκανε. Μιλάμε για την πιο πετυχημένη εμπορική ταινία, και αν όχι την πιο πετυχημένη, τη δεύτερη πιο πετυχημένη, και λένε δεν κάνουμε κανένα video game με αυτό το franchise, έτσι να παίξουμε λίγο μπαλίτσα, να δώσουμε content στο λαό. Φαίνεται έχει κοινό, φαίνεται κόσμο, υπάρχει κόσμος που το γουστάρει. Την Ελλάδα εδώ βέβαια δεν ξέρω για τον δικό σου κύκλο, αλλά στον δικό μου κύκλο σε άλλους άρεσε και σε άλλους δεν άρεσε. Να πω ότι εγώ έχω παίξει το παλιό game που ήταν βασισμένο στη ταινία, το οποίο ήταν ένα άθλιο, μια πατάτα και μισή. Μάλλον γι' αυτό τόσο χρόνια τους πήρε να κάνει, αλλά τώρα αυτό Ubisoft, Massive Entertainment, η Massive θα φτιάξει το παιχνίδι, η οποία έχει εμπειρίες σε open world. Οπότε δεν ξέρω, φαίνεται, δεν βλέπω κάτι αρνητικό. Δηλαδή, άμα είναι ωραίο, γιατί όχι. Δηλαδή, άμα τερμένο μου άρεσε η ταινία. Θα δούμε. Αλλά δεν έχω και απαιτήσεις, δηλαδή και άμα αποτύχει δεν θα κλάψω. Υπάρχει περίπτωση να πέσει στην παγίδα που φοβάται ο περισσότερος κόσμος της Ubisoftίασης, αν με εννοείς. Ubisoftίλα. Ubisoftίλα, έτσι. Εγώ ναι. Τα έχω πει ότι η συνταγή της Ubisoft δεν με χαλάει. Μου αρέσει η εξερεύνηση, μου αρέσει το ξεκλείδωμα περιοχών, μου αρέσει το καθάρισμα της βάσης των εχθρών. Σε πολύ κόσμο δεν αρέσει αυτή η συνταγή. Παρ' όλα αυτά το αγοράζουν το παιχνίδι τους κάθε χρόνο. Εσύ ποιας άποψης είσαι, τι πιστεύεις, θα το κάνουν έτσι? Σίγουρα θα έχει το DNA αυτού, από αυτούς, αλλά άλλο team έφτιαξε τα Assassin's, άλλο team φτιάχνει το τέτοιο, δεν ξέρω, θα δείξει. Πραγματικά δεν έχω ιδέα πώς θα το σχεδιάσουν το Avatar, αλλά σίγουρα θα έχει στοιχεία Ubisoft μέσα, σίγουρα. Σίγουρα θα σου έχει και κάποιο microtransaction θα σου πετάξει, σίγουρα θα έχει και κάτι τέτοιο, αλλά ελπίζω να μην είναι αυτή το Valhalla, το 60 ώρες gameplay που όντως η ουσία είναι 30 ώρες, ας πούμε. Κατάλαβες, οι άλλες 30 ώρες είναι απλά το τραβάω για να το τραβάω. Για να πάρεις εσύ τα microtransactions για να γλιτώσεις time savers. Fuck my life. Anyway. Συμφωνώ και σκέψου, έριξα πολύ περισσότερες ώρες στο Valhalla γιατί είμαι από αυτούς. Okay. Ναι, εγώ το μποϊκόταρα και συνεχίζω, οπότε δεν έχω άποψη. Έπαιξα 10 ώρες και λέω, άστο, δεν είναι για μένα. Δεν έχω χρόνο. Καλά έκανες. Νομίζω παίζεις 10 ώρες και το παιχνίδι δεν έχει να σου δώσει τίποτα άλλο. Το τραβάει πολύ, ρε αδερφέ. Ενώ μεταξύ, εγώ είμαι τρελός Viking, δώσ' μου. Η αγαπημένη μου σειρά στο Netflix είναι το Vikings. Νούμερο 1. Να φανταστείς. Είναι τόσο ωραίο. Την λάτρεψα εγώ. Γενικά, Vikings βλέπω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσει η σκανδιναβική μυθολογία. Μου αρέσουν πάρα πολλά όλα αυτά. Αλλά αυτό για μένα δεν πήγα πάσο. Κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει ο διάολος το ποδέρι να παίξω. Αλλά δεν ξέρω. Αυτό. Ελπίζουμε για ένα καλό Avatar παιχνίδι. Καλό δεχούμενο. Αν όχι, όχι. Αυτό λέω εγώ. Εσύ έχεις κάποιες ελπίδες ότι θέλεις να γίνει, ξέρω εγώ, ανυπομονής? Η αλήθεια είναι ότι
ήμουνα έτσι λίγο σε ένα δίλημα για το αν είναι να μπει αυτό στη δεκάδα ή να βάζαμε κάποιο άλλο παιχνίδι. Θα κάνουμε στο τέλος κάποια friendly mentions. Εν τέλει βάλαμε το Avatar. Αν μου έλεγες τώρα στη δεκάδα μου που θα το βάζα, ίσως ήταν και δέκατο. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Το είπες πολύ ωραία. Last but not least, τελευταίο παιχνίδι, Marvel's Midnight Suns. Suns ήλι, όχι γη. Λοιπόν, σ' αφήνω τις κοιτάλες σε σένα εδώ, γιατί είσαι ο Marvel Man εδώ πέρα, πρέπει να μας πεις τι είναι αυτό το παιχνίδι, τι να περιμένουμε γι' αυτό. Ελπίζω καταρχάς να μην φάμε βρίσιμο από το κοινό μας, επειδή βάλαμε στη λίστα μας τρία κομιξοπαίχνιδα. Κομιξοπαίχνιδα, σημειώστε αυτή τη λέξη, να την έχετε. Μ' αρέσει, θα το χρησιμοποιώ και εγώ αυτά. Άμα μαθαίνεις από μένα λέξεις, έχεις κομιξοπαίχνιδα, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό πρέπει, έχεις δει καταρχάς το trailer, το gameplay που υπάρχει, που εξηγεί κάποια πράγματα για το πώς είναι? Ναι, είναι tactical adventure κάτι, ας πούμε, είναι που είναι, βλέπεις, είναι σαν ένα grid και βλέπεις χαρακτήρες εκεί πέρα, έχεις την κάρτα που τη βάζεις, είναι πιο τακτική, πιο tactical gameplay, το οποίο εμένα δεν με ενοχλεί, αλλά δεν πιστεύω ότι πολλοί κόσμος θα... Να σου πω την αλήθεια, μου μοιάζει για mobile game εμένα. Και εμφανισιακά στα γραφικά, αλλά και gameplayακά. Οπότε... Να πούμε ότι το παιχνίδι το φτιάχνει, παιδιά, η 2K. Στα γραφικά η 2K έχει όντως ένα πιο ανάλαφρο ύφος. Δηλαδή, αν έχεις δει τα παιχνίδια που έχει κάνει το Borderlands. Έχει κάπως... Τα γραφικά όντως δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο. Η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν εντυπωσίασε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα. Στο δίνω. Από εκεί και έπειτα, το gameplay μου θύμισε αρκετά Dragon Age, όπως είπες και εσύ λοιπόν, αυτό το tactical, δηλαδή κάνεις παύση την ώρα της μάχης και έχεις χρόνο να σκεφτείς τον παίχτη σου, την ομάδα σου, να σκεφτείς τι θα τους βάλεις να κάνουν, σε ποιον θα επιτεθούν, τι κινήσεις θα κάνουν και όλα αυτά τα σχετικά. Mm-hmm. Εμένα, φίλε, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το gameplay, αυτό το είδος παιχνιδιού. Ναι. Dragon Age το είχα υπεραπολαύσει και τελευταία φορά που είχα παίξει το Inquisition είχα πορωθεί άσχημα, είχα εθιστεί με αυτό το παιχνίδι και ανυπομονώ και για καινούριο Dragon Age κάποια στιγμή, παιδιά. Το Dragon Age δεν ήταν τέτοιο action RPG? Ήταν τέτοιο? Ήταν action RPG, αλλά σε μια φάση στη μέση της μάχης μπορούσες να πατήσεις παύση, παγώνανε τα πάντα όπως ήτανε. Και μπορούσες να έχεις tactical στοιχεία, να βάλεις παράδειγμα. Δεν έχω παίξει, αυτό ρωτάω. Α, δεν έχεις. Ναι, δεν έχω παίξει, αυτό ρωτάω. Ναι. Για πες. Και μπορούσες στη μάχη, τέλος πάντων, όπως είναι, να πατήσεις παύση, να παγώσει το battlefield και να βάλεις τους παίχτες να κάνουν τις αντίστοιχες κινήσεις που θες. Παράδειγμα, να βάλεις τον μάγο σου να χτυπήσει τους δράκους. Αλλιώς, άμα τον αφήνεις, κάνει auto attack ψαμποτάκι, παράδειγμα. Ή έχει κάποια σκριπτάκια που τον βάζεις εσύ να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Παράδειγμα, όταν το μάνα σου είναι στο 100% χρησιμοποίησε το απερίσκεπτα. Πέτα spells όπου βρεις, ό,τι να είναι, να τους κατατροπώσεις. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Ναι, για το παιχνίδι νομίζω σχετικά δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Ξέρουμε ότι θα έχεις έναν χαρακτήρα δικό σου full customizable. Οι δυνάμεις του τώρα πώς θα εξελίσσονται, θα είναι mutant, θα είναι... Θα έχεις δυνάμεις, θα τον κάνεις απλά level up, θα το ανεβάζεις strength. Δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτό. Πάντως, καθώς κάνεις progress στην ιστορία, θα συναντάς και ήρωες από το σύμπαν της Marvel. Θα συναντάς Doctor Strange, Captain America, κάποιους θα τους κάνεις και recruit στην ομάδα σου, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, είχα δει ένα που ο Doctor Strange έκανε attack, ας πούμε, με φάση. Και ο Wolverine. Ακριβώς, μπράβο. Θα υπάρχουν τακτικές. Το παιχνίδι ουσιαστικά σε οθεί στο να παίξεις έξυπνα, στο να σκεφτείς πριν κάνεις την κάθε κίνησή σου. Mm-hmm. Δεν είναι πατάω δυνατά κουμπιά και νικάω. Είμαι πολύ αισιόδοξος και θα το έβαζα εγώ προσωπικά υψηλά στη λίστα μου στα παιχνίδια που περιμένω. Μια χαρά. Αυτό εγώ δεν το είχα κάνει υπόψη μου, αλλά ευχαριστώ που μας το πρότεινες αυτό. Το είδα εγώ. Εμένα μου άρεσε πολύ το tactical, όπως θα φωνήσω μαζί σου. Προτιμώ το turn-based βέβαια, αλλά και αυτό δεν είναι άσχημο. Αναμένουμε και βλέπουμε πώς θα είναι. Και νομίζω αυτό ήταν η δεκάδα μας για το 2022. Αυτά τα games θα παίξουμε εμείς και πολλά άλλα. Και είπαμε στο τέλος να δώσουμε κάποια bonus games που θέλουμε να παίξουμε. Πες μας εσύ, έχεις κάποιο να προτείνεις?
Η αλήθεια είναι ότι στα bonus παιχνίδια έχει μετά να κάνει και στα γούστα του καθενός, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια που θα βγουν. Εμείς τώρα επιλέξαμε τα πιο δυνατά μας, δηλαδή για τους αμαξόφιλους θα βγει και Gran Turismo. Το Gran Turismo 7. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Είναι να βγει τώρα και καινούργιο το Dragon Ball. Δεν ξέρω αν θα βγει φέτος ή το 23, αν κάνω λάθος. Το Dragon Ball Breakers λες, εκείνο που κάναμε beta test. Εκείνο που είναι σαν Dead by Daylight λες, σωστά. Ναι, αυτό. Αυτό δεν έχουν πει ημερομηνία, αλλά στο 22 μέσα λένε. Μάλιστα. Και ένα άλλο παιχνίδι που ήμουνα. Αυτό που άμα θυμάστε είπα προηγουμένως, οριακά, άμα θα μπει αυτό στη λίστα ή άμα θα μπει το Avatar, είναι το Lord of the Rings Gollum. Μάλιστα. Όπου τώρα τι γίνεται, ετοιμάζεις παιχνίδι Lord of the Rings και βάζεις από τους τόσους πρωταγωνιστές, τόσους ήρωες που έχει αυτό το παιχνίδι, πρωταγωνιστή τον Gollum. Και εγώ και ο Μίστα είμαστε τεράστιοι fans, να πούμε, του franchise της Μέσης Γης, Lord of the Rings. Τις ταινίες εγώ τις έχω πεθάνει, τις έχω ξετινάξει, έχω δει τα πάντα. Τα παιχνίδια, τα Shadow of Mordor, τα έπαιξα, έκανα ένα πλέθρο, νομίζω δεν άντεξα καν να τα τερματίσω. Ως εκεί απλά τα έπαιξα, τους έδωσα χρόνο, τα εκτίμησα όσο τα εκτίμησα. Κάποια στιγμή απλά βαρέθηκα να δίνω ξύλο και τα παράτησα. Το παιχνίδι τώρα, το Lord of the Rings, προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες προτάσεις και αυτά. Ναι, όντως είναι από τα μεγάλα game που βγαίνουν. Εγώ θα, από τη μεριά μου, περιμένω το Sifu, το οποίο είναι indie game, δεν είναι μεγάλο AAA παιχνίδι, αλλά το gameplay του με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι με, ξέρεις, πολεμικές τέχνες, το οποίο σε κάθε πίστα, όταν κάθε φορά που πεθαίνεις, ανεβαίνει η ηλικία σου. Αλλά από τη στιγμή που ανεβαίνει η ηλικία σου, ανεβαίνει και η τεχνική σου. Θα γίνεσαι και καλύτερος σαν martial artist. Καταλαβες. Οπότε όσο πιο και με άσπρα μαλλιά θα γίνεις, αλλά θα είσαι πιο καλός στις κινήσεις και στα κόμπο σου και σε αυτά. Δηλαδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον gameplay. Οπότε αυτό είναι ένα που μου κίνησε το ενδιαφέρον. Μετά ένα άλλο ήταν το Dying Light 2, δεν έχω παίξει Dying Light, αλλά έχω δει το Dying Light 2, είδα το trailer, έχω δει, ξέρω εγώ, κάποια, πώς το λένε, εξηγήσει στο YouTube και λοιπά, βιντεάκια. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό το parkour, zombie φάση και λοιπά, μπορείς να παίξεις και με φίλους, co-op, όλο το παιχνίδι λέει. Γενικά, αν πρόσεξες, φέτος το 22, γενικά έρχονται πάρα πολλά games με co-op, πράγμα που εγώ το λατρεύω. Δηλαδή θέλω, μου κούρασαν τα multiplayer, τα battle royals. Βέρε μου ένα co-op, ρε φίλε, να παίξω με το φίλο μου να γουστάρουμε. Έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι με το battle royale έχει παραγίνει το κακό. Παρ' όλα αυτά, το battle royale είναι και η εύκολη λύση, είναι και η εύκολη συνταγή για να βγάλουν λεφτά, για να προσεγγίσουν πολύ κόσμο, πράγμα που θέλουν οι εταιρείες. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω, φίλε, μαζί σου 1000%, ρε παιδιά. Ένα co-op παιχνιδάκια, όσο πιο πολύ μπορείτε να τα κάνετε. Να τα κάνετε και friendly για τα άτομα που θέλουν να παίξουν single player, αλλά αν έχουν την επιλογή για co-op, είναι full ευπρόσδεκτη. Ναι, γενικά εμένα μου αρέσει. Έχουμε αρκετά games που είναι τέτοιο και χαίρομαι. Και προφανώς και Pokémon Arceus, έτσι, μην το ξεχνάμε το Arceus που βγαίνει τώρα, 28 του μήνα βγαίνει, έτσι, Pokémon Arceus. Open World Pokémon. Βεβαίως. Πρώτη φορά. Παιχνίδια, παιδιά, ό,τι έχει να κάνει με Pokémon, είμαστε μανούλες εδώ. Έτσι ακριβώς. Μας βλέπετε τώρα 30 χρονών και ακούμε μαλακίες τώρα, 30 χρονών κάθεσαι και παίζεις Pokémon. Παιδιά, τα Pokémon. Δεν το λέω. Έτσι. Τα Pokémon είναι τέλεια παιχνίδια, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ακριβώς, φίλε μου. Άντε, πες τα, επιτέλους κάποιος να το πει. Άντε. Pokémon είναι RPG καταρχάς, έτσι. Δεν είναι αστεία, είναι πάρα πολύ ωραία. Και ένα άλλο που περιμένω εγώ. Τελευταίο, αλλά αυτό δεν είναι καινούριο game, αλλά είναι το remaster, remake τέτοιο του Witcher 3 που θα βγει φέτος. Ελπίζουμε, CD Projekt, ξέρετε, είναι ακόμα με τις πληγές, με τους γάζους και με το τέτοιο, είναι ακόμα, έχει το ξύλο που έχει φάει καημένη, δεν είναι καλά, τα έθελε κόλλος τους, αλλά το Witcher 3, ρε φίλε, είναι από τα πιο επικά παιχνίδια ever made, είναι τα καλύτερα RPG ever made. Και τώρα θα κάνουν update σε PS5, σε PC πιο καλά γραφικά και τέτοια, και συν θα μας δώσουν extra missions, contents, quests που θα είναι βασισμένα πάνω στο show του Netflix.
Και το μαγικό που εγώ, που εγώ προσωπικά, έτσι, μεταξύ μας τώρα, έτσι, μην το πείτε σε κανένα, εγώ περιμένω το skin του Henry Cavill που θα παίζει στον Geralt με την εμφάνιση του Henry Cavill. Τσιμπάρω, δεν με νοιάζει. Είμαι straight, αλλά Henry Cavill, φίλε. Λοιπόν, διόρθωσέ με άμα κάνω λάθος, Μπάμπη. Τα γεγονότα που γίνονται στο Witcher 3 με το Wild Hunt και όλα αυτά τα σχετικά, σε σύγκριση με τα γεγονότα που, με αυτά που βλέπουμε στη σειρά, έρχονται πολύ πιο μετά. Ναι. Η σειρά βασίζεται πάνω στα βιβλία. Το παιχνίδι είναι μετά τα βιβλία. Χρονολογικά. Ακριβώς αυτό. Μπράβο. Άρα πώς θα κολλήσουν το content τα γεγονότα της σειράς, πώς θα τα κολλήσουν σε ένα περιβάλλον μετά από τόσο καιρό, σε φάση prequels, ξέρω εγώ, αναμνήσεις, κάπως έτσι? Ναι, ίσως flashbacks, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, αλλά είναι ένας από τους λόγους που περιμένω πώς και πώς, γιατί θέλω να δω όντως τι θα κάνουν, τι θα μας δώσουν. Μπορεί να είναι κάποια skins, κάποια όπλα, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, πανοπλίες ή τέτοια, αλλά είπανε και για content, θα δούμε, αλλά περιμένω πώς και πώς. Δηλαδή, κρατιέμαι για το Platinum για να μην το πάρω, για να παίξω να το πάρω στο, ξέρεις, στο upgraded version. Αυτό ήταν το extra. Θα δώσω και εγώ χρόνο σίγουρα στο παιχνίδι, ναι. Αυτό ήταν το extra bonus. Και να σημειώσουμε ότι free upgrade, αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε όσους έχουν ήδη το Witcher το 3 το παιχνίδι. Αυτό δηλαδή, εμένα δεν ξέρω, δεν μου χωράει στο μυαλό. Άμα όντως το κάνουν έτσι, είναι εκπληκτικό. Γιατί πραγματικά δίνουν πολύ πράγμα τζάμπα. Είναι πάρα πολύ τίμιο σαν κίνηση, γιατί σκέψου, η Bethesda αντίστοιχα έκανε απλά μια έκπτωση σε όσους είχαν τις προηγούμενες version του παιχνιδιού. Όσοι κάνανε την αναβάθμιση, απλά το έπαιρνες με κάποια έκπτωση. Κακό. Ναι, κακό. Παρ' όλα αυτά, εγώ το έφαγα το bait και τα έδωσα τα λεφτά χωρίς να το έχω παίξει καν ακόμα το παιχνίδι, εδώ και πόσο καιρό που το έχω πάρει. Α, για το Skyrim λες. Για το Skyrim. Το Skyrim λες, ναι, και εγώ τα έδωσα, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, το φάγαμε το bait, παιδιά, not cool. Παρ' όλα αυτά, το Witcher, τιμιότατη αυτή η τακτική που κάνει. Ας πούμε όμως ότι και προς την περάσεις, η Bethesda έδωσε και αρκετό content, έτσι. Γιατί έδωσε και ένα questline καινούργιο, έδωσε αρκετά πράγματα στο αυτό το Legend. Ultimate, πώς το λένε το edition, δεν το θυμάμαι κιόλας. Anniversary, μπράβο, δώσανε πολύ content. Και αναμένεται να δώσουν και αυτοί που κάναν το upgrade, να πάρουν και το upgrade για το PS5. Θα έρθει και αυτό μες στο έτος. Να πάρεις και το upgrade. Οπότε και λέει και ένα ακόμα κομμάτι content στο μέλλον. Είναι καλό το value που δώσανε. Οπότε πιστεύω είναι ok. Ας πούμε κάτι Ghost of Tsushima ή Death Stranding που έδωνες 10 ευρώ μόνο και μόνο για να πάρεις upgrade το τέτοιο. Στο PS5 τα γραφικά, έτσι, αυτό. Εκεί ας πούμε, όχι ότι 10 ευρώ είναι πολλά, είναι ok η τιμή, αλλά θα μπορούσαμε να δώσουμε και free, δηλαδή δεν ξέρω. Whatever. Αυτά. Νομίζω τα καλύψαμε όλα ό,τι είχαμε. Τα καλύψαμε όλα, πήγε εκπληκτικά άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Πες μας λίγο πού θα σε βρουν ο κόσμος, TikTok τέτοια και λοιπά, τα ξέρεις το drill, για να κάνε ένα plug. Εάν, παιδιά, είστε στο TikTok, έχετε λογαριασμό και δεν έχετε ακολουθήσει το λογαριασμό μου και του Μίστα από εδώ, εσείς χάνετε. Ξέρεις, θα ξεχωρίσω Μίστα. Εσείς χάνετε, ρε. Και κλείνει το βίντεο. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ένα follow, να ξέρετε. Γενικά, αυτό που μας αρέσει και κάνουμε ό,τι κάνουμε είναι η επικοινωνία με εσάς. Με το follow και με τα likes στα βίντεο μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μας δίνετε δύναμη και όσοι το κάνετε, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Στο TikTok λοιπόν μπορείτε να με βρείτε και τον Μίστα αντίστοιχα. Link description. Θα υπάρχουν links, φαντάζομαι θα θυμηθεί να τα βάλει σίγουρα. Εννοείται, δεν ξεχνάω ποτέ. Είμαστε επαγγελματίες, δεν είμαστε. Σωστός επαγγελματίας, έτσι. Εγώ θα τα ξέχναγα και αυτό, επειδή λέμε για σένα τώρα. Σωστός επαγγελματίας. Όχι, είμαι ψήρα, δεν θα τα ξεχάσω. Και μην ξεχάσετε να αφήσετε στα σχόλια. Πείτε μας, είτε που είστε στο podcast είτε οπουδήποτε, αφήστε τα σχόλια κάτω και πείτε μας εσάς τα δικά σας game. Ποια game περιμένετε εσείς, πώς και πώς να παίξετε το 2022, με ποια συμφωνείτε με τη λίστα μας, ποια διαφωνείτε. Και γενικά ας κάνουμε μια κουβέντα για αυτά που είπαμε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά όλους εσάς που στηρίζετε και αγαπάτε. Γιουσάνο, ευχαριστώ που είσαι ξανά εδώ. Ελπίζω να είμαστε εδώ για πολλά επεισόδια ακόμα. Ήταν μεγάλη τιμή, μπορώ να πω. Και μην ξεχάσετε, subscribe, χτυπήστε το καμπανάκι και θα τα πούμε στο επόμενο. Game on!